Κυρίες και κύριοι, την προηγούμενη εβδομάδα κλήθηκα από την γραμματεία της Εισαγγελίας Ευάδειας να καταθέσω, λέει, για μία καταγγελία που φέρεται ότι είχα κάνει. Πήγα, ζήτησα το σχετικό έγγραφο, αφού δήλωσα βεβαίως στην Εισαγγελία ότι με αυτό το κατάφυστο κατακρίσιμο έγγραφο, στο οποίο εμπλέκονται μέσα αιρετοί, υπηρεσιακοί παράγοντες και άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα ενεργή συμμετοχή στα κοινωνικά δρόμενα. Ενημέρωσα προφορικά τη διοίκηση του Δήμου και τον κύριο Πρόεδρο για το φαινόμενο αυτό, το οποίο τελικά δεν είναι προσωπικό, όπως σας ανέφερε και ο κύριος Δήμαρχος νωρίτερα. Κάποια νοσηρά μυαλά σε αυτή την πόλη το έχουν βάλει αμέτρη μου χαφέρι να μας βάλουν να σκοτωθούν. Από το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα 6 μήνες δεν κάνουν τίποτα από να στέλνουν επιστολές. Στην αρχή στέλνουν επιστολές καταγγελίες, βάζοντας ανύπαρκτα ονόματα. Στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν ως επιστολογράφους ιστορικά πρόσωπα, Αθανάσιος Γιάννης, Θόδωρος Κολοκοτρώνης και δεν ξέρω τι. Και επειδή το φαινόμενο αυτό αντιμετωπίστηκε με μια θυμηδία και είναι πολύ σωστό αυτό που έγινε και δείχνει και την ωριμότητα και του Δημοτικού Συμβουλίου και της Διοίκησης του Δήμου και της κοινωνίας συνολικά, ότι εντάξει τώρα, κάποιος ο οποίος προφανώς έχει διαταραγμένη την ψυχική του κατάσταση δεν έχει τι να κάνει και κάνει αυτά τα πράγματα. Και επειδή δεν έπιασαν το φόλα αυτά, περάσαμε σε μια τελευταία, στην τελευταία φάση, όπου πλέον ο επιστολογράφος ή η επιστολογράφος Μερίτα ή η επιστολογράφη μόνο Κραγιώτα Πρωί, αν είναι πολύ, ο ΜΑΠΑ, χρησιμοποιούν πλέον υπαρκτά πρόσωπα. Ένα το φέρνει και εγώ. Όμως, δεν είμαι μόνο εγώ. Ήταν και κάποιος συμπολίτης, ο οποίος τον πληροφορήθηκε το γεγονός, συνεχίστηκα μαζί στην εισαγγελία και αυτός είχε το ίδιο πρόβλημα. Και όπως πληροφορήθηκα την προηγούμενη εβδομάδα, ανάλογη επιστολή καταγγελία, επίσης ψευδυπόγραφη, αφορούσε μέλος της αντιπεριφέρειας. Φανταστείτε, ολοκληρώνω και πέρα. Φανταστείτε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και επειδή αυτά είναι φαινόμενα γκεμπελισμού στη λογική του πες, κάτι θα μείνει, να συνεχιστεί αυτό και αν μη τι άλλο, έστω μία σταγόνα από αυτού του δηλητήριου που φαίνεται ότι επιχειρείται να πέσει στην κοινωνία, να βρει πρόσφορο έδαφο. Και αύριο μεθαύριο να συνεχίζονται αυτές οι επιστολές και να φαίνονται ως επιστηλογράφοι ο κύριος Καραπαναγκατζίδης, ο κύριος Σιδηρόπουλος, ο κύριος Βουργκατζίδης ή δεν ξέρω ποιος άλλος. Και να φτάσουμε στο σημείο πλέον να είμαστε σε μια πόλη όπου ο ένας κοιτάει τον άλλο περίεργα, σε μια πόλη όπου το μόνο που δεν χρειαζόμαστε είναι επιφάνεια, γιατί όσο και να διαφωνούμε μεταξύ μας, οι διαφωνίες μας αυτές διατυπώνονται εφθασώς, εντύμως, ξεκάθαρα και η λογική της κουκούλας και των φαντασμάτων δεν εκφράζει κανέναν. Σας ευχαριστώ πολύ.